Δεν σταματούμε πουθενά και στην παρέα μας ήρθε η μοναδική Θέκλα Πετρίδου για να μορφήσει κι άλλο αυτή την όμορφη παρέα. Έχετε την Αθηνά σήμερα, ναι. Δεν ήμουν τόσο να παρέ. Όχι, έχει γίνει ακόμα πιο ωραίο το στούντιό μας τώρα. Ενώ η Αθηνά είναι ένα νέο κορίτσι, την αγαπώ πάρα πολύ την Αθηνά. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα νέα της, για την νέα της εκπομπή. Πάντα μιλούσαμε, συζητούσαμε με την Αθηνά. Θέκλα μου, τώρα ψάχνουμε να τη χαρτώσουμε. Οπότε. Δεν παρέτα, είσαι η κατάλληλη αυτή τη στιγμή. Παρέτα και να μπλέξεις. Όποιος μπλέκει με τα προξενιά, βρίσκει τον πελάντου. Ξεκινήσαμε λίγο λάθος. Πριν ξεκινήσουμε, Αλέξανδρε μου, θέλω να θυμίσω στον κόσμο ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου της Θέκλας μας «Ερώτας» από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Στο Instagram της εκπομπής «Όλα στον αέρα» ρίχνουμε λατινικούς χαρακτήρες. Κάνετε follow, like και tag δύο φίλους σας στο Instagram. Στο post που βλέπετε το βιβλίο και τη Θέκλα μας. Τη Δευτέρα θα ανακοινώσουμε τους νικητές. Έχει γίνει χαμός, έχω να σου πω, με το βιβλίο σου. Χαμός. Και περιμένουμε να εκδοθεί και το επόμενο σιγά-σιγά. Πρέπει να αρχίσουμε να το γράφουμε. Γεια, ρε παιδί μου. Αυτές τις μέρες έτσι σκέφτομαι. Μπράβο, ωραία. Σκέφτομαι διάφορα. Τέλεια. Ναι, ναι. Θα περιμένουμε νέα σου σύντομα. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε και έχουμε πολλές απορίες να σου κάνουμε γιατί το θέμα που έχουμε. Και θα μας βοηθήσει και η Αθηνά μας πάνω σε αυτό, είναι το πώς να αντιμετωπίσουμε μια νέα γνωριμία. Μάλιστα. Εν καιρό κορονοϊού. Γενικότερα. Επηρεάζει ο κορονοϊός σε αυτήν την περίπτωση. Όχι, ρε, καθόλου. Τι εννοείς. Είπαμε ότι ήταν το θέμα μας την προηγούμενη Παρασκευή που μιλήσαμε για το φλερτ στον καιρό του κορονοϊού. Περιπλέκει λίγο τα πράγματα. Μπορεί και από μια άλλη σκοπιά να τα διευκολύνει όμως, επειδή. Έχουμε περισσότερο χρόνο λόγω του ότι είναι περιορισμένες οι κινήσεις μας για να ασχοληθούμε ουσιαστικά να προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε έναν νέο άνθρωπο. Γιατί η λέξη κλειδί είναι το γνωριμία, γνωρίζω. Η Αθηνά είπε κάτι πολύ σοφό προηγούμενος, γιατί ήμουν πίσω από τις κάμερες και παρακολουθούσα. Είπε ότι θέλει το χρόνο του άνθρωπος να ηρεμήσει όταν τελειώσει μια σχέση. Δεν πρέπει από τη μια σχέση να πηγαίνει στην επόμενη. Χωρίς να κάνει διάλειμμα και χωρίς να βρίσκει τον εαυτό του. Και εγώ θα προσθέσω ότι και να είσαι πολύ καιρό μόνος σου και να σου δίνεται μια ευκαιρία για μια νέα γνωριμία, πάλι, κατά τη γνώμη μου πάντα, πρέπει να δίνεις χρόνο στον εαυτό σου και στον άλλον τον άνθρωπο, ώστε να γνωριστείτε. Δηλαδή, ο σκοπός μιας γνωριμίας και ο σκοπός του φλερτ είναι να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο και μετά που θα το γνωρίσουμε, εάν ταιριάζουμε, εάν μας κάνει, εάν του κάνουμε εκείνου του ανθρώπου, εάν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, τότε να μπούμε σε σχέση. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα έχουν στο μυαλό τους την ιδέα ότι άπαξ και φλερτάρουμε με έναν άνθρωπο και βγούμε μια-δύο-τρεις φορές, ο αυτός σκοπός είναι να τα φτιάξουμε. Mm-hmm. Και εκεί δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα, όχι ακριβώς εκεί, στην πορεία, γιατί γίνονται αφύσικα ξεκινήματα σχέσεων. Ξεκινήματα σχέσεων παρορμητικά, που είναι βασισμένα μόνο πάνω στις εξωτερικές ενδείξεις ότι ταιριάζουν δύο άνθρωποι και όχι σε εσωτερικές ενδείξεις και αποδείξεις. Και άμα περάσει και λίγος χρόνος ή και λίγα χρόνια, όλοι αυτοί βρίσκονται στο γραφείο ενός ψυχολόγου, οι περισσότεροι άνθρωποι βιάζονται και προσπαθούμε να δούμε τι πήγε λάθος. Και πώς να το λύσουμε. Ναι. Ωραία. Υπάρχουν εκεί κάποια χαρακτηριστικά όμως που μπορεί να καταλάβει κάποιος. Ότι αυτός ναι, είναι ο σύντροφός μου, είναι η σύντροφός μου. Δεν μπορείς να καταλάβεις, Αλέξανδρε, αν αυτός είναι ο σύντροφός σου, είναι η σύντροφός σου. Ίσως είναι πολύ ανησυχητικό. Άμα σκεφτείς στις πρώτες επαφές, στις πρώτες συνομιλίες, στις πρώτες συναντήσεις, ότι αυτή είναι η γυναίκα που θα παντρευτώ, ναι. Ή αυτός είναι ο άντρας που θα παντρευτώ, αυτό είναι το τέρι μου. Εκεί να ανησυχήσεις, γιατί μπορεί να έχεις πέσει σε μια παγίδα. Μπορεί να έχεις γνωρίσει έναν άνθρωπο, για παράδειγμα, ο οποίος μπορεί να μην έχει καθαρά κίνητρα. Ή να μην είναι μια υγιής προσωπικότητα. Μπορεί να έχεις πέσει πάνω σε έναν νάρκισσο, για παράδειγμα. Ο νάρκισσος είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται πολύ τελευταίως. Σε έναν άνθρωπο που έχει μια διαταραγμένη προσωπικότητα, σε έναν άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους για να νιώθει καλά. Mm-hmm. Και συνήθως οι νάρκισσοι, όταν γνωρίσουν έναν νέο πιθανό θύμα, θα έλεγα, γιατί δεν συνδέονται με τους ανθρώπους, θυματοποιούν τους ανθρώπους, στην αρχή να το κατακλείσουν με πολλή αγάπη, με πολλά κομπλιμέντα, με πολλές θετικές ενδείξεις, να κάνουν το λεγόμενο love bombing, ένα βομβαρδισμό αγάπης εντός αγωγικών, τόσο ώστε να τραβήξουν εκείνον το πρόσωπο κοντά τους, για να μπορούν μετά να το υπομιζούν συναισθηματικά. Οπότε, γι' αυτόν τον λόγο εγώ είμαι εναντίον και του κεραυνοβόλου έρωτος. Αυτό θέλεγα. Πώς, ας πούμε,
βρίσκεσαι σε μια κατάσταση. Υπάρχει αυτό το κύμα ενθουσιασμού κτλ. Που γνωρίζεις έναν καινούριο άνθρωπο, ενθουσιάζεσαι, χαίρεσαι. Πώς βάζεις τα όρια σου και θα πεις ότι ξέρεις, εγώ πρέπει να περιμένω για να είμαι σίγουρος, πρέπει να περάσει μια περίοδος για να είμαστε σίγουροι ότι χτίσαμε τα θεμέλια μια σχέση καλά κτλ. Και αν υπάρχει αυτό το χρονικό περίπτωση. Ναι, πώς το αντιμετωπίζουμε. Καταρχάς, ένας άνθρωπος που δεν μας δίνει χρόνο και θέλει να γίνουν όλα γρήγορα, είναι ακατάλληλος για να κάνουμε σχέση μαζί του. Μπορεί να είναι κατάλληλος για να κάνουμε επικίνδυνα, μπορεί να είναι κατάλληλος αυτός ο άνθρωπος για να κάνουμε επικίνδυνα σπορ μαζί του, αλλά για να κάνουμε σχέση, όχι. Στην εποχή το fast food, ναι. Του fast food, του γρήγορου φαγητού, γίνονται και σχέσεις fast food. Εγώ εισηγούμε να όλοι μας, όσοι είμαστε single και θα θέλαμε σε κάποια φάση να συναντήσουμε έναν άνθρωπο για να συνδεθούμε ερωτικά, να υιοθετήσουμε το slow dating. Να βγαίνουμε ραντεβού και να τα παίρνουμε τα πράγματα αργά. Θα πω κάτι. Δεν μπορώ να μιλήσω. Να μιλήσεις. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολλά, πολλά όμορφα αυτά που λέμε. Ακούγονται ωραία. Αλλά πλέον η πλειοψηφία, για να μην τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι, τους άντρες, όταν η γυναίκα το πάει πολύ αργά, βαριούνται και πάνε παρακάτω. Άμα βαριούνται και πάνε παρακάτω, σημαίνει ότι δεν έχουν πρώτον ουσιαστική επιθυμία να δημιουργήσουν κάτι βαθύ. Mm-hmm. Άρα θέλουν μια επιφανειακή ικανοποίηση. Άρα καλά μας κάνουν που πάνε παρακάτω. Μάλλον είναι προς όφελος μας να πάει κάποιος παρακάτω. Ευτυχώς, εγκλειδώσαμε. Γλιτώνεις. Ναι. Ή δεν τους αρέσουμε αρκετά. Οπότε πάλι γλιτώνεις. Γιατί ποιος θα ήθελε να δημιουργήσει μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι νερόβραστος και είναι με κρύο με βράστην απέναντί του. Θέκλα μου, γενικά όμως οι σχέσεις έγιναν πάρα πολύ δύσκολες. Βέβαια έγιναν πολύ δύσκολες και αυτές οι συμβουλές είναι για. Προσπαθώ να δώσω σήμερα. Είναι για να γλιτώνουμε πιο νωρίς από πολύ δύσκολες σχέσεις, οι οποίες μπορεί να νομίζουμε ότι κερδίζω χρόνο από το δεύτερο, από το τρίτο ραντεβού για να είμαι ζευγάρι, αλλά χάνω χρόνο. Όλο εκείνο το χρόνο που θα διαρκέσει αυτή η σχέση, χάνω την ψυχική και συναισθηματική μου υγεία, εφόσον θα είναι μια σχέση που δεν θα είναι καλή. Mm. Τις σχέσεις γιατί τις κάνουμε. Γιατί κάνουμε μια ερωτική σχέση. Γιατί κάνουμε μια ερωτική σχέση. Για να εκπληρώσουμε την επιθυμία μας, για να, ξέρω, να συμπληρώσουμε τον εαυτό μας. Για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Ναι. Για να αυξήσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Έτσι. Για να έχει η ζωή μας και αυτόν το θετικό κομμάτι μέσα. Σωστό. Τι νόημα έχει να κάνω μια ερωτική σχέση άμα να κάνω τη ζωή μου χειρότερη. Ναι, το δηλαδή θέμα είναι με ποιους τρόπους θα βρούμε την κατάλληλη σχέση για μας. Και αν υπάρχει όμως αυτή η κατάλληλη σχέση, γιατί μπορεί να σου δείξει ένα άλλο χαρακτήρα όταν περάσουν πολλά χρόνια. Μπορεί να μην είναι στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο μήνα. Αλέξανδρε μου, ένας άνθρωπος που έχει συγκεκριμένα στοιχεία διαταραγμένης προσωπικότητος, mm-hmm. είτε αυτό ονομάζεται ναρκισισμός, είτε αυτό ονομάζεται οτιδήποτε άλλο, ένας άνθρωπος που είναι αδιάγνωστος, που έχει θέματα, δεν αντέχει χρόνια και μετά να σου δείξει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Περίπου γύρω στους 3 μήνες αποκαλύπτονται οι άνθρωποι. Ναι. Δεν θα πάει χρόνο, 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3, 4. Εκεί συμβαίνουν άλλα πράγματα. Δηλαδή, μέσα σε μια σχέση που διαρκεί 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια, σε ένα γάμο, μπορεί να έρθουν άλλα στοιχεία, να γίνουν κάποια γεγονότα, να γίνουν κάποιες διαφοροποιήσεις, κάποιες εξέλιξεις άλλες, που να μην είναι αγαστή πλέον η συνύπαρξη των δύο άνθρωπων. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να προσποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα το υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος ή μπορούμε να βρούμε την αγάπη στην εποχή μας. Επειδή αυτό μου το ρωτάνε πάρα πολλοί άνθρωποι, θα πω ότι υπάρχει. Γιατί όλοι αυτοί που διαρωτούνται, όλοι αυτοί οι οποίοι παραπονιούνται ότι μα ρε παιδί μου, δεν συναντώ έναν άνθρωπο της προκοπής, δεν συναντώ κάποιον ο οποίος να έχει τα καλά χαρακτηριστικά που θα ήθελα να έχει αυτά που έχω εγώ. Αν όλοι αυτοί βρεθούν μεταξύ τους, να υπάρχει.
Ναι, όχι, εξαρτάται. Γιατί μπορεί το ιδανικό για μένα να είναι κάτι διαφορετικό, για τον Ανδρέα κάτι διαφορετικό, για τον Αλέξανδρο κάτι διαφορετικό. Μιλάμε όμως, Αθηνά μου, εδώ πέρα για το κατάλληλο άνθρωπο ή άνθρωπο τη προκοπή. Μιλάμε συνήθως για τις προθέσεις που έχουν οι άνθρωποι, ούτως ώστε να συνδεθούν ουσιαστικά με έναν άνθρωπο που θα γνωρίσουν. Δεν μιλάμε τώρα για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, γιατί υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Οπότε όλα τα νούμερα παίζουν και... και κερδίζουν. Όλοι πληρώνουν. Όλοι έχουν το κυρών τους. Και σήμερα ζούμε και στην εποχή του διαδικτύου και της παγκοσμιοποίησης. Οπότε δεν είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιος ο οποίος εμφανισιακά ή στα εξωτερικά του χαρακτηριστικά να είναι ταιριαστός. Αυτό που, εκεί που συνήθως υπάρχει ζήτημα είναι ότι ο ένας θέλει να κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως μια γνωριμία, η οποία να έχει γερές βάσεις, όπως είπε ο Ανδρέας προηγουμένως, γερά θεμέλια, εκτίμηση, σεβασμό, μια γνωριμία η οποία να μην σταματάει λόγω φοβιών του ενός από τους δύο ή λόγω άλλων αναλυμμένων υποχρεώσεων, γιατί είπαμε ότι και κάποιοι μπορεί να είναι παντρεμένοι και να το παίζουν ελεύθεροι κλπ. Νομίζω είναι εκεί το ζήτημα, στις προθέσεις. Ναι. Θέκλα μου, πρέπει να ξεκαθαρίζει μια γυναίκα από το πρώτο ραντεβού τις προθέσεις της σε έναν άντρα. Ή θα τον τρομάξει. Όποιος τρομάζει, να πάει σπίτι του, να πάει στη μάμα του. Όχι, εγώ διαφωνώ, γιατί είναι πιο ξεκάθαρο. Αν το πρώτο ραντεβού ξεκινήσουμε εγώ όχι αυτόν, εγώ όχι αυτόν, εγώ όχι αυτό. Όχι, όταν λέει προθέσεις η Αθηνά, εννοεί ότι, κοίταξε, κάποιος μπορεί, χθες διάβαζα κάτι στα σχόλια του καναλιού μου στο YouTube και χαμογελούσα μόνη μου. Έκανε ένα σχόλιο μια κοπέλα, είχαμε κάνει ένα βίντεο για μια περίπτωση ενός ζευγαρι, με δύο ανθρώπων που γνωρίστηκαν και όταν προχώρησα στην ερωτική συνέβρεση, μετά την ερωτική πράξη, ο άντρας έγινε πολύ αρνητικός, μίλησε ανάσχημα στην κοπέλα, τη στενοχώρησε κτλ. Και λέει η κοπέλα, νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι όσον αφορά στις προθέσεις μας, να τα λέμε από την αρχή, πρέπει ναι. Και μετά γράφει ένα δεύτερο σχολείο από κάτω και εγώ λέει, επειδή είμαι ξεκάθαρη με τις προθέσεις μου, έστειλα μήνυμα σε κάποιον που μου αρέσει στο Instagram ότι δεν με γνωρίζετε αγαπητέ κύριε, εγώ σας είδα και μου αρέσατε. Θα ήθελα να είχαμε μία ερωτική επαφή χωρίς τις προθέσεις. Λέει, το έγραψα. Εντάξει, δεν θα βγάλουμε και με κυρίδιο τρόπος να με προσεγγίσεις. Αυτά θέλω από εσένα. Ναι, αλλά ο τρόπος διαφέρει ρόλο. Λέει, ήταν πολύ ενοχλήθηκε ο άλλος, γιατί ίσως σου λέει, γιατί μας πήρε το προνόμιο αυτή η γυναίκα, έρχεται να προτείνει αυτό που συνήθως προτείνω. Συγγνώμη, μα γιατί γελάτε. Θωρώ σας που γελάτε. Ναι, αλλά είναι ο κανόνας πλέον. Όχι, η κοπέλα ρώτησε τον άντρα. Παρακάτω. Ναι, κοπέλα ρώτησε τον άντρα. Δεν θέλεις να ξέρεις τι μου είπε ο Μαλέκος προχτές στη συνέντευξη. Όπα. Είναι οι γενέτρες που πελάνε, λάλη μου. Είναι οι άντρες. Εγώ νομίζω ότι είναι μπελάρα ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλο. Απλώς θέλω να σου πω ότι εγώ γέλασα, γιατί ενώ η κοπέλα έγραφε με τους τρόπους, περίμενε να πει ένα παράδειγμα. Ναι. Είπα και εγώ σε κάποιον στο πρώτο ραντεβού ότι εμένα ο σκοπός μου είναι η τεκνοποίηση και ο γάμος. Είναι εντελώς το αντίθετο. Ναι. Ο τρόπος με τον οποίο θα σε προσεγγίσει κάποιος ή κάποια παίζει ρόλο. Όλα γιατί... παίζουν ρόλο, ρε Αλέξανδρε. Ναι. Λοιπόν, τώρα έβηκε να είμαστε στο θέμα μας όμως. Ναι, να είμαστε στο θέμα. Μην παρεβαίνεις πολύ, δεν είναι δική μου εκπομπή. Θέλω να λύσω τις απορίες μου, αφού σε ήβρα, πρέπει να μείνουμε ένα λεπτό. Εντός εισαγωγικό. Λοιπόν, πες ότι η προσέγγιση έγινε καλά, ρε παιδί μου. Πες ότι φτάσαμε στο πρώτο ραντεβού. Εντάξει. Βγήκαμε ραντεβού με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε συνομιλία ή μας έχουν συστήσει, έχουμε γνωριστεί μέσω των κοινωνικών δικτύων ή έχουμε βρεθεί σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών ή τέλος πάντων βρεθήκαμε στο... Πού πάει ο κόσμος στην πανδημία, στο σούπερ μάρκετ, στη φρουταρία, στο περίπτερο, με τις μάσκες, στο πάρκο που περπατούσαμε κλπ. Στα ράπιτες. Να σου αρέσει με τη μάσκα, να το δεις χωρίς μάσκα να πεις από Παναγία μου, βουρώ να φύγω. Έτυχες σου. Στα ράπιτες. Η Αθηνά της έτυχε να δει κάποιον με μάσκα και δεν της αρέσει, αλλά χωρίς μάσκα δεν της αρέσει. Έχω διαβάσει μια έρευνα γι' αυτό που λέει ότι οι άνθρωποι με τις μάσκες φαίνονται, τείνουν να είναι πιο όμορφοι. Ναι, γιατί τα μάτια μας συνήθως είναι πιο... συνήθως η έλλειψη ομορφιάς δεν είναι στα μάτια, να λέω. Λοιπόν, πάλι καμπάμε το... Τι έλα λούσα, με ευχήστηκα. Πάλι καμπάμε το κομμόδια σήμερα. Λοιπόν,
Επίαμε στο ραντεβού, είδαμε το χωρίς μάσκα, είδαμε τη χωρίς μάσκα και δεν σκιαχτήκαμε. Μάλιστα. Άρα και το ράπι του. Τα εξωτερικά... Εσκαναράμε το. Ναι, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά είναι οκ. Okay. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι, για να γλιτώνουμε χρόνων και κόπων, ότι είναι πολύ καλή ιδέα και τα αγόρια και τα κορίτσια, οποιασδήποτε ηλικία, γιατί και ανθρώπου 50 ετών που βγαίνουν πρώτο ραντεβού και 60 ετών και 70 ετών. Είπαμε ότι ο σύγχρονο κόσμο είναι περίπλοκο και πολύπλοκο και όμορφο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να εκφράσουμε γενικότερα τι απόψει μα γύρω από τι ερωτικέ σχέσει σε έναν πρώτο ραντεβού και να ξεκαθαρίσουμε πού βρισκόμαστε. Δεν θα πει στον άλλον, γεια σου, ήρθα, θέλω να παντρευτώ. Εννοείται θα τρομάξει. Ναι. Να σου πω κάτι, Θεκλά, μου το σκέφτηκα τώρα. Αν δεν πάει στον άλλον και να του πει: θέλω να παντρευτούμε, ή έχω σκοπό να παντρευτώ σε 2 χρόνια από τώρα. Αλλά ανοίξει μια πιο γενική συζήτηση, από την οποία μπορεί να πάρει τι πληροφορίε που θέλει, χωρί να το δίνει στο πιάτο, εννοείται, αλλά έτσι γύρω-γύρω, με περιτύλιγμα. Εδώ θα πούμε ότι οι γενικέ συζητήσει που γίνονται στα πρώτα ραντεβού συνήθω είναι για να εκφράσουμε τι απόψει μα και για να ακούσουμε τι απόψει των άλλων. Επειδή γίνονται όμω και παρανοήσει. Και επειδή κάποιοι ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα σε τέτοιες καταστάσεις, καλύτερα να ρωτούμε στα ίσια και να λέμε στα ίσια. Να πούμε, ρε παιδί μου, γεια σου. Εγώ παρακολουθώ έναν κανάλι στο YouTube της ψυχολόγου της Εκκλάσης Πετρίδου που έχει κάποια βίντεο που λέει τι να ρωτάς στο πρώτο ραντεβού. Δεν ξέρω αν θα με παρεξήγησε, αλλά εγώ να σου πω, ρε παιδί μου, να σου κάνω τις ερωτήσεις. Να λεπτό να βγάλω το δεύτερο. Ναι, ρε παιδί μου, δεν σημαίνει όμως ότι και ο άλλος άνθρωπος που έχεις απέναντι σου δεν θέλει τα ίδια, αλλά είναι ο τρόπος που θα του τα πεις καμιά φορά. Ναι, μπορεί να πεις ότι... Καλησπίτω. Κοίταξε, καταρχάς συμφωνείτε ότι ο γάμος δεν είναι αυτός ο σκοπός, α? Ναι. Συμφωνούμε ότι οι σχέσεις είναι ένα πεδίο που γνωριζόμαστε βαθύτερα με τους άλλους ανθρώπους, με τον άλλον άνθρωπο που έχουμε τη σχέση και στην περίπτωση που αυτή η σχέση πάει καλά και νιώθουμε καλά και μας βγει με ένα φυσικό τρόπο μπορεί να προχωρήσουμε και στη δημιουργία γάμου και οικογένειας κλπ. Κλπ. Δηλαδή, και είπε η Αθηνά προηγούμενος, εγώ σκέφτομαι σε 10 χρόνια ότι θα ήθελα να έχω ένα παιδάκι. Δεν σημαίνει όμως ότι αν η Αθηνά απόψε βγει ένα ραντεβού πρέπει οπωσδήποτε αυτόν τον ραντεβού που θα βγει να οδηγήσει σε γάμο. Ναι, αλλά υπάρχουν και κοπέλες που το κάνουν επί σκοπού, γιατί ξέρω εγώ, δεν είναι μια ηλικία που αν δεν τα κάνουν τώρα, δεν μπορούν να τα κάνουν αργότερα. Ενώ υπάρχουν και αυτές. Είναι κοινωνικά στερεότυπα σε μια ερώτηση ενός παρουσιαστή. Ναι, ρε παιδί μου, αφού συμβαίνει όμως και τούτο. Και υπάρχουν και άντρες οι οποίοι θέλουν να τακτοποιηθούν και θέλουν να βρουν μια γυναίκα να μαγειρεύει, να πλένει, να σκουπίζει, να φέρνει χρήματα στο σπίτι και μπορεί να θέλουν να τυλίξουν μια γυναίκα. Δεν μόνο οι γυναίκες που τυλίγουν προσπαθούν να τυλίξουν. Όχι, ναι, βέβαια, είναι μεγάλο. Στην εποχή μας και πολλοί άντρες προσπαθούν να τυλίξουν μια γυναίκα. Ναι, ισχύει. Άρα. Άρα. Είναι καλή ιδέα να ξέρουμε τι θέλουμε, να μιλούμε χωρίς φόβο και πάθος για αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, σε μια γενική συζήτηση, να πούμε ότι στη φάση της ζωής μου που είμαι τώρα, θα με ενδιέφερε κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να αν ήταν κάτι που θα ερχόταν στη ζωή μου, να έκανα μια σχέση συγκατοίκησης, για παράδειγμα. Ή στη ζωή μου τώρα έχω άλλες προτεραιότητες και δεν είναι προτεραιότητα για μένα ο γάμος. Δεν είναι προτεραιότητα για μένα η δημιουργία οικογένειας. Προτεραιότητα για μένα είναι η δουλειά μου, η καριέρα μου. Αλλά θα ήταν κάτι πολύ όμορφο να είχα μία ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο που να υπάρχει αμοιβαία έλξη και έρωτας και να ταιριάζουμε, με τον οποίο να επικοινωνούμε καθημερινώς, αλλά να βρισκόμαστε 1-2 φορές τη βδομάδα, γιατί αυτό επιτρέπει το πρόγραμμά μου. Είναι καλό να δίνουμε την αφετηρία μας. Και δεν σημαίνει ότι όποιος βγαίνει ραντεβού θέλει οπωσδήποτε είτε να πάει μέχρι το τέρμα που μπορεί να φτάσει η σύνδεση 2 ανθρώπων που είναι το ο γάμος και τα παιδιά, ή ότι θέλει απλώς να περάσει για λίγο καλά και να φύγει. Μπορεί και το ένα να ισχύει, μπορεί και το άλλο να ισχύει, αλλά ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ηθίκες. Είναι καλά να δηλώσουμε την προσωπική μας ηθίκη. Και να ρωτήσουμε τον άλλον τον άνθρωπο. Εσύ τι θα προσδοκούσες από μια γνωριμία? Γενικά, θεωρητικά, δεν σημαίνει ότι μας υποσχέθηκε κάποιος ότι αν μας πει αν πάνε καλά τα πράγματα, είμαι και εγώ σε μια φάση, ξέρω εγώ που είμαι 35, π.χ. μπορεί να πει ένας άντρας, είμαι 35 χρονών, είχα βιώσει στη ζωή μου, έκανα αυτά που θέλα να κάνω, έκανα τα ταξίδια μου, έκανα τις τρέλες μου,
Οι φίλοι μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδάκια και όταν βλέπω τα παιδάκια των φίλων μου νιώθω μια επιθυμία να γίνω και εγώ μπαμπάς. Χαίρομαι, για παράδειγμα, μου αρέσει πολύ η σχέση που έχει η αδερφή μου με τον άντρα της. Ή μου αρέσει η σχέση των γονιών μου και θα ήθελα μια τέτοια σχέση, αν όμως αυτόν ταιριάξει και με έναν άνθρωπο να θέλουμε τα ίδια. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ότι το φίλον του ανθρώπου και η ηλικία του σημαίνει κάτι. Δηλαδή, να βλέπουμε έναν άντρα σε αυτήν την ηλικία σημαίνει θέλει μόνο αυτό. Βλέπουμε γυναίκα σε αυτήν την ηλικία σημαίνει θέλει μόνο αυτόν. Οι άνθρωποι μπορεί να θέλουν πολλά πράγματα. Σίγουρα. Και ο κάθε άνθρωπος να έχει διαφορετικές επιδιώξεις. Και είναι δόκιμη επιδίωξη, ακόμη και αν κάποιος πει ότι εγώ δεν θέλω να κάνω σχέση. Μ' αρέσει να γνωρίζω ανθρώπους και αν από τη γνωριμία αυτή προκύψει μια φιλία, καλώς. Αν προκύψει μια ερωτική επαφή, καλώς. Αυτό δεν θέλω κάτι σοβαρό. Ναι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό πράγμα. Ναι. Ο καθένας αυτά που θέλει, αλλά να ξέρεις τι θέλει ο άλλος. Ναι. Και ό,τι ερωτήσεις έχουμε να κάνουμε, να τις κάνουμε. Και αν ο άλλος απέναντι μας πει, μα τι είναι αυτά που μου ρωτάς, είναι πολύ προσωπικές οι ερωτήσεις που μου κάνεις. Μα πόσο θράσος έχεις και μου μιλάς έτσι. Και ενοχληθεί από τις ερωτήσεις. Ποιος ενοχλείται από τις ερωτήσεις? Αυτός ο οποίος έχει κάτι να κρύψει. Ναι. Ποιος δεν θέλει να απαντάει σε ερωτήσεις? Αυτός ο οποίος φοβάται ότι αν απαντήσει στις ερωτήσεις μπορεί να πέσει μέσα. Μπορεί να πιαστεί ότι έχει πει ψέματα. Έτσι ακριβώς. Καταλάβετε ότι πέρασε μισή ώρα έτσι. Έτσι ωραία. Τελείωσε η ώρα μας. Ναι, παρά 10. Άρα, slow dating. Έτσι ακριβώς. Εάν θέλουμε να κάνουμε καλές ερωτικές σχέσεις, slow dating. Και δεν πέφτουμε με τα μούτρα από την αρχή, ακόμη και αν μας αρέσει ερωτικά ο άνθρωπος, μας ελκύει ερωτικά ο άνθρωπος με τον βγαίνουμε. Ο σκοπός, ναι, ερωτικά, ναι, και εμφανισιακά. Ο σκοπός μας είναι να γνωρίσουμε καλύτερα αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Όχι να τον τυλίξουμε. Εν πάμε ραντεβού για να τυλίξουμε, εν πάμε για να γνωρίσουμε. Πώς θα περάσει το Σαββατοκύριακο σου? Σίγουρα δεν θα βγω ραντεβού. Αλλά σκέφτομαι να τη λήξω μερικά κουμπέτια σοβαρά. Είδες. Και έτσι να κλείσουμε. Τι θα κάνεις την Κυριακή 5 η ώρα το απόγευμα? Δεν έχω κάτι προγραμματισμένο. Πού θα με καλέσεις? Εκείνη και εκείνη. Sorry και ένα. Α, βέβαια. Βεβαίως. Από Δευτέρα ξέρεις, 4:30 στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Εδώ, στο Λαυτόν Αέρα. Γεια. Ρωτάω ο κόσμος πάνω, θα σε έχουμε μαζί μας και την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Τέλεια! Έτσι. Η Θέκλα μας λοιπόν ανανεώνει ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα εδώ στην παρέα μας. Θέλει να έρθει και η Αθηνά μας. Αν δεν σε παντρέψω στο τέλος του χρόνου, αλλάξω όνομα. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας. Ραντεβού Δευτέρα 4:30 μέσα στο μετά τις χρυσές συνταγές. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.